Λοιπόν, είμαστε μαζί και περιμένω τώρα να συνδεθούμε με τον Γρηγόρη τον Κάστανο. Απολογούμαστε γιατί είναι και η τεχνολογία τέτοια. Να τον εδώ. Λοιπόν, περιμένω τον Γρηγόρη και θα αρχίσει η συνομιλία αμέσως. Η νέα τεχνολογία απαιτεί και γνώσεις βεβαίως. Να τον εδώ. Να τον εδώ τον Γρηγόρη. Γρηγόρη. Αναμονή λέει. Είδες ότι σε βρήκα. Γεια σου, Θωμά μου. Τι κάνεις? Τι κάνω που τον καναπέ στην κουζίνα και κουζίναν κρεβάτι. Όλοι το ίδιο, Γρηγόρη. Έτσι πρέπει, υπομονή. Μια χαρά σε βλέπω πάντως. Είσαι Είμαι πεσκάρα, καλά. έτσι. Πεσκάρα. Ναι. Πόσες μέρες μέσα? Έχει τώρα ένα μήνα. Ένα μήνα μέσα. Μάλιστα. Και πρόγραμμα ομάδας, τι κάνετε ακόμα, πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα ομάδας. Παίρνει μας ο γυμναστής μας κάθε 2 μέρες και κάνουμε γυμναστήριο online με βίντεο. Όποιοι έχουν σπίτι τους λίγο αυλή, ξέρω εγώ, μπορούν να τρέξουν. Αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε σε διαμερίσματα. Άρα πολλά δύσκολο γιατί Εντάξει. έχουμε αστυνομίες. Εν πρωτόγνωρος τρόπος τη γύμναση του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολο. Όπως και να το κάνουμε, το γήπεδο είναι να σου λήφκεται πάντα. Ό,τι θέλεις κάνε Ναι. σπίτι, αλλά σαν το γήπεδο δεν έχει. Είμαστε οι πάντες εκτός του ρυθμού. Για έναν ποδοσφαιριστή, εκεί και είναι ουσιαστικό να λες είναι εκτός του ρυθμού. Πόσο και εσύ νιώθεις τον εαυτό σου ότι γίνεσαι πιο βαρύς, διαφορετικός, σε δυσκολεύει? Ακριβώς έτσι, περίπτωσε μας λίγο πώς νιώθεις. Εντάξει, σίγουρα για έναν που κάνει αθλήματα όχι μόνο ποδοσφαιρών, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να νιώθει σπίτι, να νιώθει σπίτι ότι δεν μπορεί να βγει έξω, να τρέξει, να κάνει το άθλημα που του αρέσει. Εγώ, εντάξει, ποτέ μου δεν ήμουν ο άνθρωπος που άμα κάτσει να βάλει κιλά ή να βαρέσει κάτι. Αλλά αρκεύκω και βαρκούμε την καταστέση όπως βαρκούμαστε όλοι, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο οι αθλητές. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υπομονή και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Ναι. Και το άσχημο είναι ότι η Ιταλία είναι και σε άσχημη κατάσταση. Η Χαίρετε. Ιταλία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάθε μέρα πεθαίνουν 1.000 άτομα σχεδόν. Εντάξει, τι να Η κάνουμε. επαρχία, Γρηγόρη, εκεί που είσαι, είναι κάτω από το κέντρο, περίπου, έτσι. Της Ναι. Ιταλίας, πώς είναι η συγκεκριμένη επαρχία? Εντάξει, εδώ ακόμα δεν είναι όπως είναι στις περιοχές δίπλα από το Μιλάνο. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά όχι πολύ καλύτερα. Και εδώ ακούμε συνέχεια στην τηλεόραση ότι τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, αφήνουν ανθρώπους να πεθαίνουν γιατί δεν μπορούν να τους γιατρέψουν όλους. Οι γιατροί αρρωσταίνουν συνεχώς και είναι άσχημη κατάσταση. Γενικά είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Εσύ είσαι δυνατός όμως, είσαι 22 μόλις, είσαι μικρός, νεαρούλης, αλλά είσαι δυνατό παιδί και όριμο. Εγώ έτσι ας πούμε που συμφώνησα στα ταξίδια της Εθνικής, έβλεπα μπροστά μου έναν 20χρονο, μεν 22χρονο, αλλά πολύ όριμο άνθρωπο. Εμένα μάθαμε ένα πράγμα, ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά οριμάζονται οι εμπειρίες που πέρασες στη ζωή σου. Άλιστα. Σημαίνει ότι είσαι παιδί από χωριό δυνατό. Ακριβώς. Βλέπω και ένα μήνυμα κάποιο εδώ. Ανθρωπάτσε μου, δεν είναι γρήγορη μου. Λοιπόν, φίλε, περιττώ να πω ότι έχω δεχτεί κατηγισμό ερωτήσεων
Ενώ εδώ βλέπεις, τα βλέπεις και εσύ, βγαίνουν διαρκώς μηνύματα, καμιλούνται. Ελπίζω να στείλει και ο Ρουνάς του καμιά καμιλά. Ναι, περιμένω. Επάντως, για ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή της ηλικίας σου, να είναι μαζί με τον Ρονάλντο στο ίδιο αθλητικό κέντρο και σε ένα-δυο παιχνίδια νομίζω μαζί. Στον πάγκο, όταν βγήκε αυτός, βγήκε εσύ κάπως έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα. Όχι. Εγώ έχει κάποιες μέρες που τα σκέφτομαι, γιατί είναι απίστευτο να μην σκεφτείς αυτές τις εμπειρίες. Και λέω ότι είναι ένα όνειρο. Δεν έχει λόγια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Και ευχαριστώ τον Θεό το που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Εντάξει, είναι περίπτωση η ερώτηση. Τι τύπος είναι ο Κριστιανός, εσύ που τον έζησες. Μίλησες με αυτό, είμαι σίγουρος γιατί είναι τόσο άνετος. Αν μιλήσεις με οποιοδήποτε, είμαι σίγουρος ότι δεν έκανες κουβέντες με αυτό. Ναι, εντάξει, τούτο έχω το, εντάξει. Δεδομένο. Δεδομένο, με όποιο να είναι. Εντάξει, είναι για μένα είναι το παράδειγμα ποδοσφαιριστή, γιατί παρότι όσα πράγματα κατάφερε στη ζωή του, είναι πολύ προσγειωμένος, ποτέ του δεν υποτιμά κανέναν. Δεν ξέρω, επειδή εσείς και εγώ που δεν το γνωρίζουμε, πριν το γνωρίσω εγώ, πίστευα ότι είναι ο άνθρωπος που νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ότι επειδή έκανε τόσα πράγματα στη ζωή του, μπορεί να υποβιβάσει κάθε άνθρωπο, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Εμάς, τους μικρούς ειδικά, μας βοηθούσε πάρα πολύ, μας έλεγε συνέχεια συμβουλές, στο γήπεδο πάντα μείναμε μαζί του και κάναμε έξτρα προπόνηση. Είναι το τέλειο παράδειγμα για κάποιο ποδοσφαιριστή. Και πιστεύω με το σώμα που έχει και τις ικανότητες που έχει, μπορεί να παίζει ακόμα πολλά χρόνια. Ωραία, χαίρομαι. Και πρέπει να χαίρονται και πολλοί έτσι, οι υποστηριχτές του Ρονάλντο, γιατί όπως ξέρεις, όλοι αυτοί οι αστέρες έχουν και αντιπάλους. Α, ο Ρονάλντο. Σίγουρα. Αν δεν είχε κάνει αντιπάλους στο ποδόσφαιρο, δεν θα σε κάναν πιο δυνατό. Ακριβώς. Λέει ένας φίλος, Γρηγόρη, κάνω το τηλέφωνο σου, γιατί ακούγεται πίσω. Ακούνται πίσω. Σας τα πράγματα σου, γιατί να μην έχετε πιο... Αν λεπτού. Τώρα. Τώρα είσαι μια χαρά. Τώρα είσαι μια χαρά. Σωτήρα Λαβ, ο Κυριάκος. Μπράβο σου, Γρηγόρη, ο Ανδρέας. Τώρα διαβάζω μερικά από εδώ, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ήδη, τις οποίες θα σου μεταφέρω. Πες μου, επειδή υπάρχει ένα θέμα που συζητείται πολύ, μειώσεις μισθούς, περικοπές, ξέρω εγώ, εκεί στην Ιταλία, σε διάφορες ομάδες, έχει γίνει κάτι? Στη Juventus, από ό,τι διαβάζω, συμφώνησαν όλοι οι παίχτες για να τους κόψουν το 30% του μισθού τους. Και πιστεύω ότι θα γίνει σε όλες τις ομάδες αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι δύσκολο να αποδεχτεί κάποιος ποδοσφαιριστής αυτόν, αλλά όλος ο κόσμος είμαστε σε μια κρίση και μια κρίσιμη κατάσταση. Άρα θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να δεχτούμε ό,τι μας πούν και να δούμε μπροστά. Και είναι πάνω από όλα υγεία. Μα έχεις κάποιον ηχολήπτη μαζί σου εκεί? Όχι. Γεια σου Θεόδου, λέει, ηχολήπτη λέει. Είσαι μόνος στην Πεσκάρα, έτσι? Μόνος μου, είμαι μόνος μου. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Σου λέει που φαντάζομαι έχεις επικοινωνία καθημερινή, βιντεοκλήσεις με φίλους, φίλες, γονείς, έτσι. Είμαι συνέχεια με την κοπέλα μου, με τους φίλους μου και με τους γονιούς μου. Δυστυχώς, δίπλα μου πάρα πολλά. Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Δύναμη, είπαμε. Ειδικά νεαρός και δυνατός, ένας μήνας, δύο μήνες θα περάσουν. Η Πεσκάρα πώς πάει η ομάδα? Εντάξει, τώρα τους τελευταίους μήνες δυστυχώς είχαμε πολλούς τραυματισμούς, ένας και εγώ. Τι έχεις, τι ακριβώς θα πάρεις? Είχα πάθει θλάση στο δικέφαλο
γιατί νόμιζα ότι είμαι χορευτής αντιποδοσφαιριστής. Είσαι λίγο χορευτής. Ναι. Αγαπητός σου τραγουδιστής ποιος είναι? Μόνο τραγουδιά κυπριακά όμως. Ποιο τραγούδι προτιμάς? Εντάξει, όχι, δεν έχω προτιμήσει τα τραγούδια, αλλά... Αφού πει την εθνική με στα αεροπλάνο, εγώ πολλές φορές βλέπω εκεί, ακούς και πιάνει ρυθμό. Τα πάντα. Τα πάντα, ε. Τα πάντα. Πάντως, ελεύθερη, αμόχωστο, πλούσιο το ταλέντο. Πολύ ταλέντο. Ποδοσφαιριστές, παλιοί, νέοι, πάρα πολύ. Έχουμε πολύ, πολύ ταλέντο. Είναι οι συνθήκες, πιστεύεις, οι περιοχές που βοηθούν την ανάπτυξη ταλέντο? Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό να μεγαλώνεις σε χωριό παρά σε πόλη. Για μένα η απόψη μου είναι τούτη. Γιατί νομίζω σε μικρή ηλικία να αρκεύει και κάνεις πράγματα μόνος σου, οριμάζεις πιο πολύ, νομίζω. Ναι. Στην πόλη έχεις τα πάντα, ενώ στο χωριό μπορεί κάποιες φορές να πρέπει να πάνε τα πόδια με το ποδήλατο. Και είναι διαφορετικός ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς. Σωστό, σωστό. Γρηγόρη, ο Σέλης, ο Βαλεντίνος, ναι, λέει μπορεί να μας δείξει την άσκηση που έκανε με τον καναπέ προχθές. Ελεύθερα, θέλεις να την κάνεις, δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι δούμε. Εγώ δεν είμαι μπορομονό, είμαι μέση μου τώρα. Σε χαιρετάει ο Μερκής, ο φίλος σου. Γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου, ρε Κάστανε, λέει. Ο Μερκής 35 άνης, πλέον μια χαρά πράγμα. Ο Μερκής είναι όπως την πέτρα. Μια, δώσ' πολλά. Ποιον παίχτη που είναι στην υγεία? Απάντα όμως πας στην υγεία, ξέρω ότι είναι στον. Ποιον ποδοσφαιριστή την εθνική μας εκτιμάς περισσότερο όσον αφορά τις ποδοσφαιριές του ικανότητα? Ποιος θεωρείς ότι είναι top? Αμάνα μου, δύσκολη ερώτηση. Ένα μόνο ένα, πίσω που την αδικήσεις πολλού. Να σου πω, ποιο θεωρώ εγώ σαν κάστα... Top παίκτη. Τον... Βασικά, ακού να δεις. Έχει θες να σκεφτείς πολύ... λίγο. Τι? Θες να σκεφτείς κάποια πεντάλεπτο γύρω. Ένα λεπτό. Σαν ποδοσφαιρικές ικανότητες. Ναι. Τούτο εντάξει, είναι εύκολο ο Καστάνος. Οπότε ένα μόνο ένα. Εκτός που τον εαυτό μου, επειδή έχουμε, θέλω να το πω τούτο, στην εθνική ομάδα έχουμε πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά. Είμαστε αλήθεια μια οικογένεια, περνούμε όλοι πολύ καλά και οι μεγάλοι και οι μικροί νομίζω ότι βοηθούν σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς στην εθνική ομάδα. Και πιστεύω ότι τούτον, εγώ σαν Γρηγόρης, ότι δίνει μας δύναμη για να πιστεύουμε σε κάτι πολύ καλύτερο και να βάζουμε στόχους στην εθνική μας. Γιατί πιστεύω με το ταλέντο που έχουμε και τις ικανότητες μπορούμε να κάνουμε πολλά παραπάνω από τούτα που κάνουμε ως τώρα. Αλλά ο παίχτης που με αρέσκει περισσότερο είναι ο Εφραίμ. Εφραίμ, α, μάλιστα. Έξερα μας παραγωγή, εγώ δεν πρόλαβα. Θα το μάθεις σε λίγο. Αλλά εντάξει, καλησπέρα. Έχεις καιρό, λαϊφι, έχεις πάρα πολύ. Έχει πολλούς, εντάξει. Καλησπέρα, ξαερφού, μου λέει ο Αδάμος ο Πούρος. Ευχαριστώ σου. Ναι, Αδάμου. Ωραίος. Θέλουμε ένα ηγέτη στην εθνική. Μπορείς να είσαι ο νέος ηγέτης που χρειαζόμαστε? Ερώτηση. Φυσικά μπορώ να είμαι και σίγουρα να γίνω, γιατί η εθνική για μένα είναι ένας πολύ μεγάλος τομέας στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Είμαι περήφανος που σε τόση μικρή ηλικία έκανα και τον τεπούτο μου και έχω κάποιες σημαντικές συμμετοχές. Τώρα σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω και εγώ, σαν που περιμένω που τον εαυτό μου πολλά πράγματα, να γίνομαι όσο πιο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής για την εθνική ομάδα. Αποκαλύψω κάτι. Καλό. Με πήρε ένας συνάδελφος. Τώρα ξεχάζομαι γιατί τι μέρες είμαστε. Είναι Δευτέρα που έχω, το Σάββατο. Και μου είπε κατά λέξη το εξή, από την Ελλάδα. Τι νομίζεις για τον Γρηγόρη τον Καστανό?
παίζει εύκολα σε μια από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Και η απάντηση μου ήταν με κλειστά τα μάτια. Είδες, καταλάβεις. Κάτι ξέρεις. Φυσικά. Κάτι παίζει. Όχι, όχι, κάτι παίζει, όχι. Και να σου το πω και τώρα δημόσια, αν έχω κανένα πρόβλημα, ο στόχος μου εμένα είναι να μείνω για όσα χρόνια μπορώ ή Ιταλία ή Ισπανία, γιατί κάτι παίζει με Ισπανία, αλλά προς το παρόν έχουμε τεθούν τα προβλήματα όλα τώρα. Είχα και εγώ το πρόβλημα μου με τον δικέφαλο μου, το μυαλό μου ήταν μόνο να γιάνω, να κάνω αλλολίες συμμετοχές, γιατί ο στόχος μου ήρθα στην Πεσκάρη ήταν μόνο για να παίξω, για να πιάσω παιχνίδια στα πόδια μου. Και μετά το καλοκαίρι, με τη βοήθεια του Θεού που να περάσει του τον ούλο, γιατί του τον ούλο είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και από το ποδόσφαιρο, και από τις δουλειές του καθενού, να κάτσουμε με ο μάνατζερ μου και να μιλήσουμε. Οπότε ανοιχτό για Ιταλία, Ισπανία, όχι Ελλάδα. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν. Ναι, βέβαια. Μπορεί να σε πιάω ο κύριος Μαρινάκης, ας πούμε, να το προπονητής σου εκεί είναι ο Νίκολα Λεκροτάλι, ε. Εγώ το θυμάμαι γιατί είναι του Γιουβέντους αρκετά. Ναι, πολύ καλός ο άνθρωπος, πολύ καλός προπονητής. Το όνομα του στην Ιταλία φημίζεται ως... Αυτός είναι πολύ θρήσκος. Είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, πολύ πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό. Πάρα πολύ στο Θεό. Και καθημερινά μας λέει ιστορίες που είναι άνθρωπος που όταν σου μιλάει μπορείς να τον ακούεις για ώρες για τα πράγματα που σου λέει, γιατί σε κάνει να προσιλώνεσαι και να συγκεντρώνεσαι απευθείας στο στόχο. Τώρα το δείχνουμε για λίγο καιρό. Ένα μήνα δούλεψε μαζί μας. Σαν προπονητής καλός είναι, αλλά θα δείξει. Ωραία. Μακάρι να πάει καλά. Αφού είναι και πολύ καλός κύριος όπως τον περιγράφεις. Ναι, ναι. Σαν κύριος είναι top. Επιστρέψω λίγο στην Juventus και θα το επαναλάβω. Γιατί πολλοί μπορεί να το προσπερνούν ή να μην το βλέπουν ως ξέρω κάτι το ιδιαίτερο. Έχεις αγωνιστεί Serie A, Spal Juventus. Ναι. Έχεις αγωνιστεί σε international παιχνίδια με Τότενα. Εδώ το περσινό Κάνιδα, με την Bayer. Ναι. Θέλω να πιστέψω έτσι να μας πεις ξανά πώς ένιωθες όταν ήσουν μέσα στο γήπεδο και ήρθες ας πούμε απέναντι μαζί με τον Μπουφόν τερματοφύλακα και απέναντι στην Πάγια Μονάχου. Βασικά να σου πω κάτι. Στο γήπεδο ένιωθω τίποτε, γιατί όταν μπαίνει νομίζω κάθε ποδοσφαιριστή στο γήπεδο ξεχάνει και τους συμπαίχτες του και τους αντιπάλους του και προσπαθεί να συγκεντρωθεί στον εαυτό του για να τα κάνει όλα όπως πρέπει. Στο γήπεδο ποτέ μου δεν είδα ούτε στις προπονήσεις που έκανα με τόσους μεγάλους παίχτες, με ποιους παίχτες ήμουνα. Πάντα στο γήπεδο μπαίνω και πιστεύω ότι παίζω με τους φίλους μου στο χωριό μου, ας πούμε. Είναι ο τρόπος που με κάνει να είμαι ελεύθερος και να παίζω όσο καλύτερα μπορώ. Τώρα, εγώ αυτά τα πράγματα που με ρώτησες, τα σκέφτομαι όταν τρώω μαζί τους, όταν είχαμε κάποιο meeting η ομάδα, όταν βγαίναμε για φαγητό έξω με αυτούς τους παίχτες, γιατί είχα την τύχη να βγω και έξω για φαγητό, είχα την τύχη να διασκεδάσω με αυτούς τους παίχτες. Εντάξει, τι να πω, τους βλέπεις και λες, είναι απίστευτο που είμαι εδώ. Και... θέλει να ζήσει τη στιγμή. Λες, δεν με νοιάζουν τα άλλα, θέλω να ζήσω αυτή τη στιγμή. Πράβο, πράβο. Στιγμές που δύσκολα κάποιοι συμπαίχτες μου εμένα θα μπορούν να έχουν. Και βέβαια, είναι σίγουρο. Πάρα πολύ αυτό το πράγμα και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό για αυτές τις αναμνήσεις που μου έδωσε. Και γιατί να μην γίνεται ξανά, δεν ξέρεις. Μπουφόν, τεράστια προσωπικότητα. Πω, τεράστια, τεράστια προσωπικότητα, σεβασμός. Όλοι οι παίχτες το σέβονται. Πολύ καλός άνθρωπος, επαγγελματίας. Πολύ καλός, πολύ καλός. Εάν όλα πάνε καλά και θα αναπτύξει το προγράφημα στην Ιταλία, πού θεωρείς ότι θα τερματίσει η Πεσκάρα? Ρωτά ο Κυριάκος.
Δεν ξέρω, γιατί μας απομένουν 10 παιχνίδια ακόμη. Αν είμαστε φούλη ομάδα και δεν έχουμε τραυματισμούς και ξέρω εγώ, ο στόχος της ομάδας ήταν η πρώτη κατηγορία φέτος. Τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά, αλλά είμαστε 4 πόντους από τα play-off και 6 από τον πέμπτο. Άρα τα πράγματα είναι όλα ανοιχτά. Εγώ πιστεύω θα μπούμε play-off και μετά δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, γιατί είναι αγώνες μεταξύ σου. Και όποιον νικήσει, ναι, περνά. Άντε Γρηγόρη, είναι σύντομα με τη φανέλα του Αυτοκράτορα από ΕΛ. Ανδρέας. Πες η επιστροφή Κύπρο, κατά φορά το μέλλον. Κατά φορά ναι, σίγουρα, αλλά όχι τώρα. Τώρα με τίποτα. Είσαι στα 35. Όχι, 35. 35 μόνο με κοίσε πει. Μέχρι πόσο είναι 35. Μακάρι να πάμε ως τα 35, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μην κάνεις όνειρα, γιατί ο Θεός γελάει. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό λέω είσαι όριμος. Εσύ αναγράφεις, κατευθύνεις κιόλας όταν σκεφτόμαστε. Άκου, Θωμά μου, σημαντικό, και εγώ στη ζωή μου πάντα είχα στόχους, πάντα. Στόχους είναι πολύ σημαντικό και πάντα να τους βάλεις ψηλά. Γιατί αν δεν φτάσεις στο στόχο σου, σίγουρα να φτάσεις πιο χαμηλά, αλλά θα φτάσεις για κάτω. Να φτάσεις σε ένα σημείο που είναι ήδη ωραίο σημείο. Μετά, τα όνειρα είναι ωραίο να τα κάνεις, είναι ωραίο να κάνεις όνειρα, αλλά πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος μέχρι πού μπορεί να φτάσεις. Ρεαλιστής, μέχρι λίγο μπορεί να φτάσεις. Ρεαλιστής, ακριβώς. Ο Θανάσης λέει, έλα στη Σιλάκα, Γρηγόρη. Ξέρεις ποια είναι η Σιλάκα. Σιλάκα, μόνια. Όταν ήσουν μικρός, ακόμη μια ερώτηση, ωραία, αν απαντήσεις είναι ωραία. Εκτός που ενωσίδη, αφού είσαι στο παραλίδι, έτσι, μικρού της ενώσης. Συμπαθούσες κάποια άλλη ομάδα που είναι μεγάλη, ιδιαίτερα. Να σου πω όλη την αλήθεια αν τις υπόθεσεις. Δεν έχω τίποτε να κρύψω, ούτε τίποτε. Επειδή που ήμουν μικρός, αρέσκαν μου πολλά οι κερκίδες, αρέσκαν μου να πηγαίνω μες τους φανατικούς πάντα. Ακολούθουν όλες τις ομάδες. Ακολούθουν Ομόνια, Αποέλ, Ανόρθωση. Αλλά πάντα ήμουν στους φανατικούς, πάντα. Εν είχα ποτέ μου προτίμηση για καμιά ομάδα. Αρέσκα μου μόνο να είμαι στις κερκίδες και να τραγουδώ. Ήταν η αγάπη του Ποδοσφαίρου για μένα, η οπαδή. Και ως τώρα είναι η οπαδή. Μπράβο. Η οπαδή είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Μου θυμίζεις παιδικά χρόνια στη Λεβεζό που πηγαίναμε στην κερκίδα όποιες ομάδες και λέμετε. Ακριβώς, εγώ έτσι ήμουν που ήμουν μικρός. Ακριβώς, Ένωση, Ομόνια, Όρθωση, τα πάντα. Άρεσκε μου να με Καυκάες, έτσι, ιστορίες. Όχι στην κάρτα οπαδού, είναι στην κάρτα οπαδού. Κάρτα οπαδού, εγώ, σαν Γρηγόρης, προσωπικά δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί όπως είπα πριν, το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι οι οπαδοί. Και πιστεύω απόλυτα ότι είναι ο 12ος παίχτης του γηπέδου. Απόλυτα. Συμφωνούμε, φτάνει να είναι σωστή. Εγώ όχι και να μην είναι προβαλήμα. Σε μέτρα, σωστά, πάντα, σίγουρα. Βλέπω και κάτι ιταλικά εδώ, να καταλάβω. Τζοκατόρε, γκραγκλάσε, να δίνω. Γνώμη για Ρονάλτο. Αρέσκα σου για λαμπρατζές, λέει ο Ανδρέας. Εγκαιρός τους. Δεν επιτρέπουμε. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε ζητήσει πολλές ερωτήσεις. Βλέπεις και τον πίνακα εκεί, ότι βγει. Λοιπόν. Σιλάκ κάνει σαλαμίνα, λέει ο Ανδρέας. Είναι η δεύτερη σιλάκ, κάνει σαλαμίνα. Δεν το ξέρω. Η πρώτη μία είναι. Εγώ είμαι. Ισίδωρος, γιατί χάλασε με τα γραφή του στον Απόλλωνα. Είσαι έτσι θέμα. Απόλλωνα. Φιλούι μου, δεν έχεις καλές πληροφορίες. Ωραία. Λάθος πληροφορία, Ισίδωρε. Αντώνης Δέμπασης Junior. Ενώ ο γιος του Δέμπασης του Βαλιού, μόνο ένωση Γρηγόρη.
Πάντα, πάντα, στην καρδιά μας πάντα το παραλίγο. Πάντα. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε το κύριο Δυναμωτή. Το λοιπόν, στην Ένωση είχα πάει 13 χρονών. Βασικά που ήμουν μικρός είχα λίγα προβλήματα με τους προπονητές μου πάντα. Σιγά σιγά τώρα προσπαθώ να το βελτιώσω, αλλά κάποτε έχω. Με ποιον εμάλωσες μόλις επίσης? Μάλλον το λοιπόν, το τότε προπονητής μου που ήμουν 13 χρονών ήταν ο κύριος Σότος Χάμπου. Ήταν ποσφαιριστής στην Τερίνια, ήταν πάντα. Αν δεν έπαιρνα μέρα και δεν τσακωνούμασταν, δεν υπήρχε προπονήση. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, στις αρχές ήμουν πολύ ζωηρός, που ήμουν μικρός ήμουν πολύ ζωηρός. Αλλά πιστεύω ότι που τον καιρό που ήρθε ο Μινάς ο Τόφας, εγώ μπορώ να πω σαν Γρηγόρης ότι χρωστώ του τα πάντα που τη μικρή μου ηλικία, γιατί πραγματικά δεν ήταν ο Μινάς να μου πιάσει να μου μιλήσει, να μου πει κάποια πράγματα, να μου πει κάποιους στόχους, πόσες δυνατότητες είχα, τι μπορούσα να κάνω σαν παίχτης, πιστεύω ότι ποτέ μου έφτα πέφκα από την Κύπρο. Και ευχαριστώ τον πραγματικά και τον Μινάν και τον Γιώργο τον αδερφόν του, τον Τόφα που το ξέρουμε όλοι, γιατί πραγματικά με βοήθησαν απίστευτα. Και τον Λευτέρη Ελευθερίου φυσικά που ήταν προπονητής μου. Ήταν χρονιές που έφτα τις ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γιατί τούτοι οι άνθρωποι βάλαμε στο σωστό δρόμο και δείξαν μου πόσες θυσίες πρέπει να κάνεις για να γίνεις ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει, γιατί δεν ξεχνάς αυτούς τους εβοήθησαν, αυτούς τους εστήριξαν. Πολλά σημαντικό στον άνθρωπο. Ο πρώτος κανόνας στη ζωή μου είναι ο σεβασμός. Αν νιώσω πάντα να σέβομαι τους ανθρώπους που σεβαστήκαν εμένα. Και πιστεύω ότι ο σεβασμός σημαίνει ότι αν κάποιος είναι πιο μικρός σου δεν πρέπει να του έχεις σεβασμό. Γιατί ο σεβασμός είναι μια ιερή λέξη και πρέπει να την τυράς πάντα στη ζωή σου. Ωραία. Λοιπόν, είναι εκεί Γρηγόρη, λέει ο Σάβας. Ο Ρισβάνης διάβασα, ήρθε ακόμα ένα μήνυμα. Σε περιμένει με το τριφύλι στο στήθος. Περιέγραψε μας λίγο το φιλικό της Εθνικής Νέων Υπέδων με τη Γερμανία. Ήταν το παιδί που τράβηξε στα βλέμματα των ξένων σκάουτων. Παιχνιδάρα. Τι ήταν, πότε ήταν τούτο? Ήταν που ήμασταν κάτω το 15, Εθνική Κύπρου Γερμανία, στη Γερμανία. Νικήσαμε 0-1. Ιστορική νίκη, ποτέ δεν νίκησε νομίζω η Εθνική στη Γερμανία. Και είχα βάλει ένα φάουλ που 40 μέτρα. Ιστορική νίκη. Και την μέρα ο τότε μάνατζερ μου, ο κύριος Κώστας Ηλία, είχε με πάρει τηλέφωνο και μου είπε ότι έλα Κύπρο, θα ετοιμάσουμε βαλίτσες και θα πάμε δοκιμαστικά στη Γιουβέντους. Εγώ του είπα εντάξει, μην λες βλακίες τώρα και έχω δουλειά να κάνω και κλείσα το τηλέφωνο. Και μετά με ξαναπήρε, μου είπε δεν λέω ψέματα, με πήραν τηλέφωνο όσο σε θέλουν. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι εντάξει κάτι πάει πολύ καλά στη ζωή σου και μετά από 2 μέρες είχαμε πάει. Άλιστα. Την παλάει Ρονάλτο. Ρονάλτο. Ρονάλτο, Την παλάει πέρασε και από κορονοϊό, έτσι το ξεπέρασε. Την παλάει με τη γυναίκα του, μαζί. Ναι. Το ξεπέρασε, τώρα είναι καλά. Θα ήθελες να αγωνιστείς το από σε κάποια φάση της καριέρας σου? Τι? Θα ήθελες να αγωνιστείς στο ΑΠΟΕΛ σε κάποια φάση της καριέρας σου? Εντάξει, όπως είπα πριν, ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η ζωή. Είναι ερώτηση από το ΑΠΟΕΛ FC News αυτή που σου είπα τώρα. Μεγάλε, αν είχες την ευκαιρία θα έπαιζες στο ΠΑΟΚ? Γιατί όχι. Καλό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σου αρέσει γιατί είσαι ωραία κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, πολύ ωραία κερκίδα, πρόεδρος τρελός,
Πολύ ωραία. Όταν ήσουν πιο μικρός έπαιζες έξω δεξιά, ύστερα συνήθαμε σε πιο ελεύθερο ρόλο σαν δεκάρι και τα τελευταία χρόνια οχτάρι. Ποια θέση σου ταιριάζει περισσότερο? Το λοιπόν, έξω δεξιά έπαιζα που ήμουν 13 με 15 χρονών και το πρώτο μου παιχνίδι στην Πεσκάρα με την Ίντερ. Τη μέρα που έπαιξα με την Πεσκάρα απέναντι στην Ίντερ είπα ότι η θέση δεξιά δεν είναι για μένα. Αν και δεν τα πει άσχημα, ήμουν πολλά καλό σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι δεν έχω τις ικανότητες για κάποιον ποδοσφαιριστή όπως έγινε το ποδοσφαιρό τώρα για να παίξω στα φτερά. Τώρα εγώ προτιμώ οχτάρι και εξάρι. Εξάρι βασικά είναι η θέση που με βλέπω, γιατί και σαν ποδοσφαιριστής έχω αλλάξει πολύ. Δηλαδή δεν είμαι ο μόνο ποδοσφαιριστής που έχει τεχνική, ξέρω εγώ, έχω αλλάξει, μπορεί να καταλαβαίνω το παιχνίδι περισσότερο και να ξέρω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο πάθος και περισσότερο μυαλό. Σιγά σιγά νομίζω και με την ηλικία καταλαβαίνεις τις ικανότητες σου και αρχίζεις και βάζεις περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι σου. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό να που είσαι μικρός και πολύ διαφορετικό να παίζεις με τους μεγάλους. Ναι. Οριμάζεις. Είναι αυτό που λέμε παιχνίδι με παιχνίδι, χρόνο με τον χρόνο. Ξέρεις καλύτερα πώς να συμπεριφερθείς. Πες μου κάτι, είναι εθνική. Μπεν Σιμών. Νομίζω ο άνθρωπος έκαμε καλή δουλειά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούσε κάτι παραπάνω. Έχουμε πάρει ένα πέλαγο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, τον κύριο Βάλεμ, γιατί είχες κάνει μια χρονιά στο Βέλγιο, ίσως να τον ξέρεις. Όχι, και τη χρονιά που έκανα στο Βέλγιο θέλω να μην ξεχάσω, ότι ξέγραψα από παντού. Γιατί, Ζουρτεμπάρεγγεν. Delete. Delete, εντάξει. Delete πραγματικά, δεν θέλω καν να μιλήσω για αυτήν τη χρονιά. Να έχεις Βέλγο προπονητή στην Εθνική όμως. Ελπίζω να το πάνε καλά. Βασικά, όχι, βασικά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τον προπονητή μας, για τον coach. Μιλά και ιταλικά. Ακόμα δεν είχαμε την τύχη να μιλήσουμε, γιατί είχα γίνει αυτά τα πράγματα στην Ιταλία. Θα ερχόμασταν τώρα εθνική, δυστυχώς δεν ήρθαμε. Εντάξει, θα δείξει. Αλλά εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί η εθνική μας έχει πάρα πολύ ταλέντο και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Με τις τα πολλά πράγματα όμως μέχρι που είναι. Εντάξει, τώρα έχουμε το Nations League τώρα, ναι. Nations League το Σεπτέμβρη, ναι. Τώρα ο στόχος μας είναι να κάνουμε κάτι καλό, γιατί είναι με ομάδες τις οδυνάμες μας. Άρα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό και σιγά σιγά βλέπουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Και εμείς οι νέοι, γιατί να μας βοηθήσει πάρα πολλά για την καριέρα μας. Πάρα πολλά. Ναι, και το καλό είναι η εθνική. Είναι εμείς και για την καριέρα μας και σαν εθνική, πιστεύω. Έχουμε όλα τα... Έχουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Μακάρι. Πολλά μηνύματα συνέχεια για τον Κριστιάνο. Ξέρω, έχει καμιά ιστοριούλα να μας πεις. Πάρα πολλούς νεαρούς παιχταράδες, μάλιστα. Έχει πολύ καλούς παιχταράδες. Λοιπόν, έχει μια μικρή καθυστέρηση. Άλλε, δεν σας ακούω. Φτιάξε τα λίγο να δούμε. Η μόνη ιστορία που νομίζω είναι η κατάλληλη για να ακούσουν όποιον. Έτσι σ' ακούω πολλά καλά. Είναι η καθυστέρηση ο ήχος. Προσπάθαμε παίρνοντας την απάντηση, την ερώτηση να απαντάς. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα ακούμε τώρα. Η μόνη ιστορία που μπορώ να πω σε όποιους είναι ο παδί του Ρονάλτο και την έζησα με τα μάτια μου, η μέρα, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, αλλά παίζαμε με την Αταλάντα εκτός έδρας και ο Ρονάλτο δεν είχε παίξει βασικός γιατί νιώθε κουρασμένος. Κοίτα στον πάγκο και καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Και μιλούσαμε έτσι γενικά για θέματα. Μόλις είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, παρακολουθούσαμε το παιχνίδι. Και του λέω εγώ έτσι για αστείο,
Κριστιανό, του λέω, τώρα θα μπεις μέσα, βάλεις δύο να νικήσουμε, να πάει σπίτι μας, χαρούμε. Το παιχνίδι ήταν 2-1, χάναμε. Στο 60 πάει, κάνει ζέσταμα έτσι ένα δεκάλεπτο, το φωνάζει ο Αλέγκρι, μπαίνει μέσα, μετά από 5 λεπτά έχει βάλει γκολ. 2-2, τελείωσε 2-2, τελειώνουμε το παιχνίδι, πάω εκεί, του λέω, είδες, γελούσε, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, παίρνουμε τα φαγιά μας, πάμε στο τρένο, πάμε το Ρήνο, 2 ώρες διαδρομή. Παίζαμε η ώρα 9 το βράδυ, φτάσαμε το Ρήνο η ώρα 1 τα μεσάνυχτα περίπου. Όλοι πήγαν στα αποδυτήρια για να αλλάξουν. Αλλάσουμε, του λέει ο Μπενατιά λέει στο Ρονάλτο, Κριστιάνο, θέλει να πάμε για κανένα ποτάκι, ξέρω εγώ, να πάμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Γιατί την επόμενη μέρα δεν είχαν προπόνηση. Ο Κριστιανό του λέει, όχι, πήγαινε, άλλαξε και έλα μαζί μου γυμναστήριο. Εγώ ήμουν εκεί και έβλεπα. Και μόλις του είπε έτσι, κάνω, τι λέει ρε αυτός τώρα, η ώρα μία τα ξημερώματα. Αλλάσει, βάζει, ο Μπενατιά μείνε και έβλεπε. Του λέει, όχι, εγώ θα πάω σπίτι τότε αφού δεν θα έρθεις. Αλλάσω κι εγώ, φεύγω, μου λέει, πού πας. Του λέω, θα πάω σπίτι μου, λέει. Μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι γυμναστήριο. Του λέω, όχι, πάω σπίτι μου. Και πήγε γυμναστήριο, δεν το πίστευα, πήγε γυμναστήριο και άρχισε και κάνει πολλά πράγματα. Και την επόμενη μέρα που δεν είχαμε προπόνηση, τον βρήκα μετά από 2 μέρες, του λέω, πόση ώρα έκανες γυμναστήριο το Σάββατο. Μου λέει, 2 ώρες, κατά τις 3-3.30 πήγα σπίτι. Εκείνη τη στιγμή είπα, το αξίζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα. Και είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, αυτός δουλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει όλες τις ανέσεις, τα πάντα. Όλες τις ανέσεις, αλλά νομίζω ότι... Να σου πω κάτι, αυτό που πιστεύω εγώ και ο Μέση και ο Ρονάλτο. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Οσβάλτο κάποτε. Και έλεγε, είπε ένα πράγμα που μου έμεινε στο μυαλό, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ζουν σε μια χρυσή φυλακή. Και αλήθεια είναι πραγματικό αυτό. Γιατί δεν είναι σαν εμάς που εμείς θα πούμε να πιούμε τον καφέ μας ελεύθερα και το ποτό σου και να πας περίπατο στο κέντρο και δεν θα έχεις ένα σωρό κόσμο. Αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα σαν εμάς. Αυτό. Έφερνε στο γήπεδο και το μικρό του το γιο. Ναι, τον έφερνε. Πολύ καλός. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω. Νομίζω θα γίνει ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω. Δεδομένο. Παρακολουθείς κυπριακό ποδόσφαιρο, Γρηγόρη? Έχει πάρα πολύ καιρό να δω παιχνίδι στην Κύπρο, αλλά παρακολουθώ την βαθμολογία. Δεν ξέρεις την κατάσταση Ομόνιας, Ανόρθωσης που είναι πρώτες τώρα, ας πούμε. Ας σε ρωτήσω ποιος νομίζεις ότι θα πάρει το προάθλημα, έχεις απάντηση? Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το προάθλημα, γιατί δεν βλέπω, αλλά εντάξει, νομίζω θα το πάρει Ανόρθωση φέτος. Βλέπεις Ανόρθωση. Δημήτρης Χριστοφή, μόνο. Είσαι φαν του Τζίμι? Με τον Τζίμι είναι σαν το μεγάλο μου αδερφό ο Δημήτρης. Σε βοήθησε και αυτός σε κάποιες περιπτώσεις? Ο Δημήτρης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εντάξει, είμαστε πολύ καλοί φίλοι και με την οικογένεια του και όλα. Και δυστυχώς με αυτό το πράγμα που έγινε στην Ομόνια με τον Δημήτρη, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά θωμά μου έτσι είναι το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουμε? Εντάξει. Συμβαίνουν τούτα, υπάρχουν λεπτομέρειες πίσω να μην τις ξέρουμε, οπότε εντάξει. Ναι, μακάρι να πηγαίνει. Εσύ βεβαίως είσαι του Τζίμι, οπότε ό,τι πει ο Τζίμι συμφωνείς. Όχι, τούτον όχι. Αλλά είμαι πολύ καλός φίλος. Αν δεν γινόταν η μεταγραφή σου τότε και το παραλίμνη, ποια πιστεύεις θα ήταν η εξέλιξη στην καριέρα σου? Αν άκουσα καλά, δουλειά μου, εγώ πήγες. Αν δεν γινόταν... Η μεταγραφή σου στη Γιουβέντους και έμενες στην Κύπρο.
ποια εξέλιξη θα είχε η καριέρα σου? Ωραία ερώτηση. Οι φίλοι μου που μας βλέπουν τώρα να γελούσουν όλοι. Φόρτσα Πεσκάρα, Παύλο Τσιόλα. Άκου, αν δεν έγιναν, δεν ξέρω πώς θα ήταν η καριέρα μου, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω κάτι θα έκανα στο ποδόσφαιρο, αλλά όσα έχω κάνει τώρα, ποτέ. Κάπου θα έπαιζες και εσύ. Κάπου θα έπαιζα, αλλά σίγουρα όχι τόσο ψηλά νομίζω. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς, γίνεται μεγάλη συζήτηση στην Κύπρο. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί. Γίνεται παρόμοια συζήτηση και στην Ιταλία με Juventus Lazio, γιατί είναι και εκεί ένας βαθμός διαφορά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση πραγματικά, γιατί δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό ή ποιο είναι το λάθος. Να σταματήσεις το πρωτάθλημα, να το πιάσουν οι ομάδες που είναι πρώτες, να πάσουν στην κατηγορία οι ομάδες που είναι τελευταίες. Βασικά είναι πολύ μπερδεμένη στην Κύπρο. Τι λένε για αυτό το πράγμα? Πολλά και διάφορα. Αλλά οι πλήστοι συμφωνούν ότι θα επιστρέψουν οι ομάδες στο γήπεδο και κριθεί εκεί. Ναι, έτσι λένε. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Ώσπου δεν θα τελειώσει το ιός, δεν μπορεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς. Άλιστα. Γρηγόρη, πέμας για τις μοτόρες και τις σούζες. Τι είναι εδώ? Τρέλες. Έχω μια αδυναμία στις μοτόρες. Την έχεις ακόμη? Είχα μια αδυναμία. Τώρα όχι. Τώρα είσαι σοβαρό παιδί. Τώρα δυστυχώς σκοτώνονται πάρα πολύ. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστα τα νέα που μαθαίνω από το χωριό μου. Πραγματικά λυπούμε, αλήθεια. Λυπούμε. Νεαρίζουν. Με θέλουν προσοχή, ναι, πρέπει να προσέχουν. Ποιος είναι ο καλύτερος, εσύ ή ο αδερφός σου? Εγώ φυσικά, δεν σκεφτούμε το τούτο ποιος είναι ο καλύτερος, εγώ είμαι φυσικά, αλλά ο αδερφός μου είχε πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό, είχε πολλά σημαντικό, πώς το λένε, πολλά σημαντικό, Παναγία, ήταν πολλά σημαντικός άνθρωπος για μένα, γιατί τα παιδικά μας χρόνια παίζαμε συνέχεια μπάλα μαζί και μέχρι τώρα δεν έχει ημέρα μου να περάσει να μην μιλήσω με τον αδερφό μου, αγαπώ τον πάρα πολύ, αλλά στο ποδόσφαιρο έχανε πάντα, δεν είχε περίπτωση να νικήσει. Κάποιος χάνει, κάποιος κερδίζει. Χάνε μόνο. Αυτός είναι μόνο, ναι. Πες μας τη γνώμη σου για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, λέει ο Ανδρέας. Τι πάρα. Και παιχτούρα. Μεγάλος παίχτης. Νομίζω είναι ο καλύτερος σέντερφορ που πέρασε από την Κύπρο με διαφορά. Καλύτερος Κυπρέος παίχτης. Φωνάζει ο Τζοβάνης, αν καλά να μας κάνεις, λέει. Ναι. Τι λέει εδώ άλλο? Κάτι πέρασε με λουλούδια, γλάστρες, τι είναι αυτό? Πού? Κάτι έγραψε εδώ μια φίλη. Τελικά έχεις δυνατό παρελθόν. Ούλο βλαγίες είναι, ούλο. Έχεις πάρα πολλούς φίλους, θαυμαστές. Το ίδιο νιώθεις και στην Ιταλία, δηλαδή παίζοντας στη Juventus, ας πούμε. Απέκτησες πολλούς άγνωστους, βέβαια, φίλους όμως. Πού εννοείς Κυπρέους? Όχι, Ιταλούς, διαδικτυακούς, εννοώ να σου στέλνουν μηνύματα, να σε ρωτούν πράγματα, διάφορα. Ναι, φυσικά, γιατί έχει τότε το επάγγελμα μας.
Έχω κάνει και φίλους, έχω πολλούς φίλους. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι σαν τους φίλους σου που έχεις μεγαλώσει μαζί, συγκρίνονται με κανένα. Ο Πιέρος αν μπορούσε να βέζε σεριά. Ερώτηση από τον φίλο Ανδρέα για τον Πιέρο, αν μπορούσε να παίξει ιταλικό πρωτάθλημα. Φυσικά, πιστεύω πως ναι. Εντάξει, πήγαινε στο Καζακστάν τώρα, αλλά είναι και εκεί δύσκολη κατάσταση, όπως παντού βέβαια. Εντάξει, επέλεξε να κάνει αυτή την επιλογή. Εμείς είμαστε φίλοι του, στηρίζουμε το, θεωμάστε πάντα δίπλα του. Για να επιλέξει ο καιρός να κάνει την επιλογή, σημαίνει είναι καλύτερη για τον εαυτό του και για κανέναν άλλο. Σωστός. Ποδοσφαιρομάνα το παραλίμνη, λέει ο Τόνης. Έχει δίκαιο. Και η περιοχή εκεί, όχι μόνο το παραλίμνη. Χάνωσε. Καλά, Γρηγόρη. Αν η ένδειξη είναι σωστή, έχει πρόβλημα. Πρέπει να σου χτυπήσαν τηλέφωνο. Τώρα είσαι okay. Ναι, ακούτε με. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρομάνα το παραλίμνη, λέει ο Τόνι. Και ρωτά κάποιο άλλο η άποψή σου είναι ο Γιάννη για τον Γιάννη Οκά. Εντάξει, ένας άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής στο Κυπριακό, στην Κύπρο μας. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Όλοι τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ είχα την τύχη να τον έχω και σαν δεύτερον προπονητή. Πολύ καλός άνθρωπος και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Γρηγόρη μου, έρχονται καταιγισμούς ερωτήσεων, απόψεις, πειράγματα. Έχεις ένα μεγάλο fan club. Θα σου δώσω τον λόγο για να πεις δυο λόγια έτσι κλείνοντας. Βλέπω έχει πρόβλημα η γραμμή, οπότε να ακούσουμε έτσι το καταληκτικό σου σχόλιο για να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Ένα λεπτού είναι το ίντερνετ μου άλογος. Τώρα ακούτε με. Ναι, ναι, τώρα μια χαρά. Οι ζωντανές συνδέσεις μέσω Instagram αυτά έχουν. Να πούμε μέχρι να επανασυνδεθούμε με τον Γρηγόρη πως θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες να φιλοξενούμε με αυτόν τον τρόπο, έστω και με δυσκολίες, αθλητές. Προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό όσο το δυνατό πιο πολύ, έτσι ώστε να περάσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες. Να απολογηθώ στους φίλους που έχουμε αδικήσει, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά ερωτήματα και ακόμη βλέπω τώρα πάρα πολλά να περνούν. Όπως βλέπετε έχει διακοπή η σύνδεση. Αν να τον εδώ τον Γρηγόρη τώρα, θα τον επαναφέρω. Λογικά τώρα θα τον έχουμε ξανά στην οθόνη μας, γιατί είχε πρόβλημα η γραμμή του. Γρηγόρη. Έλα, χάθηκα λίγο. Έχανες εποτές. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, να κάνεις τον επίλογο σου. Έτσι για την κουβέντα που έκαναμε, τη χαρήκαμε. Έχουμε αδικήσει κάποιους γιατί δεν μπόρεσα να μεταφέρω όλες τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό να απαντήσω εγώ η Σωτηρούλας, γιατί είναι σημαντικό. Απάντα όσα βλέπεις και όσα πρόλαβες. Επειδή ερώτησε με για η Ραφαέλλα είναι η κοπέλα μου. Η Ραφαέλλα είναι top. Είναι πάντα δίπλα μου και αγαπώ την πάρα πολλά. Σε δυνατός. Λοιπόν, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε δυνατός όπως παρουσιάστηκε σε αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρο ότι να κάνει. Και να δούμε πού θα καταλήξεις τη νέα χρονιά.
Ευχαριστώ εσένα, Θωά μου. Είχαμε μια πολύ καλή, πολύ ωραία συζήτηση. Έτσι να περνάει λίγο ο χρόνος μας. Γιατί το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μένουμε σπίτι μας και να αφήνουμε τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς να ελέγχουν την κατάσταση και να είμαστε και εμείς ασφαλείς. Ευχαριστώ και τον κόσμο που μας είδε και ελπίζουμε να πέρασε μια ωραία ώρα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Καλή συνέχεια. Γεια. Γεια σου, φίλε. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη. Να πούμε σύντομα, φίλες και φίλοι.